was a very good match against the best team of Greece. Νομίζω ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό, κάναμε ένα πάρα πολύ καλό match απέναντι στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδας. I think we have to play much better, but Olympiacos have players of Champions League. We have the a lot of players of the last year. Μπορούσαμε να παίξουμε ακόμα καλύτερα, αλλά ο Ολυμπιακός έχει κάποιους παίκτες οι οποίοι παίζουν και στο Champions League θα παίξουν φέτος και κάποιους παίκτες τους οποίους έχει και την περσινή χρονιά. But we play very strong. Sometimes we have to defend a lot, but we have a lot of chance to open the score, and I think the result was okay. Παίξαμε δυνατά, πήγαμε πάρα πολύ καλά στην άμυνα, είχαμε και κάποιες ευκαιρίες να ανοίξουμε μες το σκορ. I think that this way we are going to be very good in the Super League, but we have to play much better. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε πολύ καλοί στην Super League, αλλά μπορούμε να παίξουμε ακόμα καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί τύποι, ο βασικός έντονος σημασίας του Ολυμπιακού, είσαι έτοιμος για τις υποχρεώσεις ομάδας? Βεβαίως είμαι έτοιμος. Εντάξει, είναι ένα μείον για μένα που έχω περάσει την προετοιμασία. Εντάξει, δεν το βάζω κάτω. Προσπαθώ να ενσωματωθώ όσο πιο γρήγορα γίνεται με την ομάδα, να μάθω τους καινούργιους μου παίχτες, τον τρόπο παιχνιδιού και να βελτιωθώ και εγώ προσωπικά στις προπονήσεις καθημερινά. Δύο εβδομάδες πριν από την άξιση του πρωταθλήματος, τι εικόνα έχει σχηματίσει από το σημερινό παιχνίδι του Ολυμπιακού? Εντάξει, είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν κερδίζουμε, δεν πάμε και καλά. Έχουμε πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας, όπως πέρσι. Κάνουμε πολλές φάσεις. Πιστεύω να δημιουργηθούν και αυτές τις φάσεις και στο πρωτάθλημα για να κερδίσουμε τα παιχνίδια. Και δύο λόγια τα φιλικά που ακολουθούν, σημαντικά φιλικά με δύσκολες ομάδες όπως η Γαλατασαράι και η Ίντερ. Εντάξει, είναι δύο φιλικά πολύ μεγάλα. Θα παίξουμε πρώτα απ' όλα για τον κόσμο που έρχεται στην Τετάρτη. Θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και ότι έρθει αποτέλεσμα είναι καλό για μας. Εδώ, θα είστε έτοιμοι μετά και το σημερινό παιχνίδι για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος? Εντάξει, πιστεύω ακόμη είναι νωρίς. Ήταν για μας το πρώτο δυνατό φιλικό και στην έδρα μας. Και ύστερα από τόσο καιρό, εντάξει, το είδε και ο κόσμος από κοντά. Σε τι επίπεδα βρίσκεται και η ομάδα. Εντάξει, πιστεύω ότι ακόμη συνέχεια θα είμαστε καλύτεροι. Είστε ευχαριστημένοι από το πόσο έχει πάει η προετοιμασία μέχρι τώρα? Ναι, αν εξαιρέσουμε και τα άλλα προηγούμενα φιλικά και το σημερινό, πιστεύω ο κόσμος είδε ένα εντάξει καλό παιχνίδι, την προσπάθειά μας κάνουμε ώστε να τα ευχαριστήσουμε και να κοιτάξουμε τη συνέχεια και το πρώτο μάτς του πρωταθλήματος. Φώτη, τι θα θέλατε να κρατήσετε από τη σημερινή εμφάνιση σε επίπεδο απόδοσης? Εντάξει, απόδοση. Οι παίχτες είμαστε καινούργοι, παλιοί, μερικοί. Ακόμη είναι νωρίς, εντάξει. Πιστεύω ότι με τον καιρό δεν είμαστε εμείς και καινούργοι, ώστε να παρουσιάσουμε ένα καλό σύνολο. Ευχαριστώ. Στην εταιρεία του πρωταθλήματος, πώς είδες τον Ολυμπιακό του βαθμού έτοιμο πέσματος? Εντάξει, σίγουρα είναι ένα εξωτερικό παιχνίδι. Έχουμε παίζει από 45 λεπτά. Ακόμα είμαστε εκεί που ζητάμε την δική μας φόρμα. Πιστεύω μέχρι να έρθει το πρωτάθλημα θα γίνει όλα εντάξει και θα είμαστε αυτοί τι πρέπει να είμαστε. Ακολουθούν δύο δυνατά φιλικά με Γαλατασαράι και Ίντερ που ήταν τόσο σημαντικά παιχνίδια τέτοια περίοδο. Ναι, σίγουρα ότι είναι πολύ σημαντικά για μας και θα δούμε πού είμαστε σε αυτό το στιγμή. Την ομάδα που πας για να πας την είδες? Εντάξει, μια ομάδα που παίζει μέσα στην έδρα της, σίγουρα ότι δεν παίζει κάθε μέρα με το Ολυμπιακό. Ήταν με ανεβασμένη ψυχολογία, το γήπεδο το ξέρουν. Μπορώ να πω ότι εντάξει, έχουν παίζει καλά, πρέπει έτσι να παίζουν όλο το χρόνο, όχι μόνο σήμερα.